Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την πολεμική στολή των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, αυτήν την οποία φόρεσαν στον πόλεμο για να προστατεύσουν το σώμα τους από τις εχθρικές επιθέσεις, να λάμψουν κάτω από το φως του ήλιου και να νικήσουν με την υπεροχή της δυνάμεως του κορμιού και του μυαλού τους. Η Θέτιδα, η μητέρα του Αχιλλέα, όταν αυτός ξεκίνησε για τον Τροϊκό πόλεμο, του έδωσε μαζί του μία κασέλα, η οποία ήταν ξέχυλη, γεμάτη δηλαδή και ξεχυλισμένη από τα ενδύματα τα οποία θα ήταν απαραίτητα στον Αχιλλέα κατά τη διάρκεια του πολέμου και όχι μόνο. Θα μπορούσε να τα φορέσει σε κάποιο χορό ή σε κάποια τελετή ή σε κάποια θυσία που θα έκανε ο Αχιλλέας και γι' αυτό έπρεπε να έχει και τα απαραίτητά του ενδύματα. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα περιγράφει την κασέλα του Αχιλλέα που του έδωσε η μητέρα του, η Θέτιδα, μαζί του στον πόλεμο της Τρίας. Μπήκε ο Αχιλλέας μέσα στο καλύβι του και ανοίγει μια κασέλα οριόξομπλη, πάρα πολύ ωραία στολισμένη, που η χιονοστράγαλη του είχε απειθώσει Θέτη. Μαζί του να πάρει στο Άρμενο ξεχυλιστή χιτώνες και κάπες να έχει να ζεσταίνεται και ολόσγουρα κυλίμια. Ο Οδυσσέας περιγράφει στη γυναίκα του την Πηνελόπη τα ρούχα ενός ξένου, γιατί δεν της αποκαλύπτει την ταυτότητά του, που θυμίζουν στην Πηνελόπη τα έργα των χειρών της, τα ενδύματα που η ίδια της είχε ετοιμάσει για τον άνδρα της πριν ξεκινήσει για τον Τροϊκό πόλεμο. Τα ρούχα πούπες του τα δίπλωσα πριν του τα δώσω ατί μου, στην κάμαρά μας, και του σκάρφωσα το κλειδωτήρι απάνω, το στραφτερό, για να το χαίρετε, λέει η Πηνελόπη. Για την καρφίτσα του Οδυσσέα που φορούσε στους ώμους του για να συγκρατεί την χλαμίδα του, θα έχουμε μία περιγραφή αργότερα όταν θα τον δούμε πώς ήταν ντυμένος σύμφωνα με την περιγραφή του Ομήρου. Και τον 4ο αιώνα π.Χ. η Ολυμπιάδα δίνει και αυτή μια κασέλα γεμάτη με απαραίτητα ενδύματα στον Αλέξανδρο. Αλλά ο Αλέξανδρος λέει ότι ελέγχθηκε αυτή η κασέλα από τον δάσκαλό του τον Λεωνίδα, ο οποίος έβγαλε όλα τα ενδύματα τα οποία θα μπορούσαν να του δώσουν ζέστη και θαλπορή και ο Αλέξανδρος πήγε λιτός, δηλαδή με λίγα και φτωχικά ενδύματα στον πόλεμο εναντίον των Περσών. Ο Αλέξανδρος είπε ότι ο δάσκαλός του ο Λεωνίδας των στρωμάτων επιών τα αγγεία και των ηματίων Έλλην επισκοπών, ότι ο δάσκαλός του πήγε να ερευνήσει τα στρώματά μου και τα σκεύη και τα ρούχα μου. Τα έλυσε και τα εξέτασε μήπως μέσα η μητέρα μου μη τίμη τρυφερών ή περισσών, η μήτυρ εντέθηκε. Μήπως μου είχε βάλει τίποτε από εκείνα που είναι περίσσια και τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της καλοπέρασης και της πολυτέλειας. Οι πολεμιστές φορούσαν στον πόλεμο τα απαραίτητα για την
προστασία τους από την εχθρική επίθεση. Έτσι τον μεγάλο πολεμιστή Αγαμέμνονα θα τον ντύσουμε με τη βοήθεια του Ομήρου για να δούμε πώς απέκτησε αυτήν την προστασία κατά τη διάρκεια του Τροϊκού πολέμου. Ο Αγαμέμνονας φοράει την λαμπρή χάλκινη αρματοσιά του. Περικνημίδες, όμορφες γύρω από τις κνήμες του, που σφίγγονταν στους αστραγάλους με ασημένια θηλίκια. Θώρακα γύρω από τα στήθη του, δώρο φιλίας και αγάπης του Κινήρα από την Κύπρο, όταν έφτασε εκεί η πληροφορία ότι θα ξεκινούσαν οι αργίτες εναντίον της Τρίας. Του τον έστειλε για να τον τιμήσει. Σπαθί, το πέρασε στους ώμους. Το σπαθί ήταν στολισμένο με καρφιά ολόχρυσα που λαμποκοπούσαν και θήκη γύρω όλο ασήμι. Το κρέμασε πάνω σε μακριά χρυσά λουριά. Ασπίδα γεμάτη διακόσμηση που τον σκέπαζε ολόκληρο. Η ασπίδα κρεμόταν από ασημένιο λουρί που πάνω του τυλίγονταν γαλάζιο φίδι με τρία κεφάλια που έβλεπαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις το καθένα. Κράνος ο Αγαμέμνονας είχε με δύο κέρατα και τέσσερις ομφαλούς και από πάνω φούντα αλογίσια. Δύο κοντάρια κρατούσε στα χέρια του σουβλερά, γερά, με χάλκινες μύτες που η χάλκινη λάμψη τους έφτανε ψηλά ως τον ουρανό. Την στολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου περιγράφει ο Πλούταρχος στη μεγάλη μάχη και μεγάλη νίκη του Αλεξάνδρου στα Γαυγάμηλα. Ο Αλέξανδρος φόρεσε την περικεφαλαία του γιατί τον άλλο του οπλισμό τον είχε φορέσει από τη σκηνή του. Ένα σικελικό επενδύτη με ζώνη και πάνω από αυτόν διπλό λινό θώρακα από τα λάφυρα της Ισού. Η περικεφαλαία του Αλεξάνδρου ήταν σιδερένια, αλλά γυάλιζε σαν να ήταν από καθαρό ασήμι και ήταν έργο του Θεόφιλου. Στην περικεφαλαία ήταν προσαρμοσμένο περιτραχύλιο, σιδερένιο επίσης και στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Σπαθί. Είχε ακόμα ένα σπαθί ο Αλέξανδρος που ήταν αξιοθαύμαστο για το χρώμα του και την ελαφρότητά του. Το σπαθί αυτό ήταν δώρο του βασιλιά του Κητίου, της Κύπρου, και το έπαιρνε μαζί του γιατί στις μάχες συνήθιζε τις πιο πολλές φορές να χρησιμοποιεί σπαθί ο Αλέξανδρος. Η πόρπη όμως που συγκρατούσε τη χλαμίδα του ήταν ως προς την επεξεργασία της πιο πολυτελής από τον υπόλοιπο οπλισμό του. Ήταν έργο του παλιού Ελικόνα και του τη δόρισε τιμητικά η πόλη των Ροδίων. Τη φορούσε και αυτή στις μάχες. Ο Αλέξανδρος ξεχώριζε στη μάχη στο Γρανικό ποταμό από την ασπίδα και την περικεφαλαία του. Οι εχθροί ορμούσαν με αλλαλαγμούς, έφερναν τα άλογά τους και τα κολούσαν πάνω στα άλογα των Μακεδόνων και χτυπούσαν με τα κοντάρια τους και με τα ξύφη όταν έσπαζαν τα κοντάρια. Εκείνη τη στιγμή όρμησαν πολύ εναντίον του Αλεξάνδρου, γιατί ξεχώριζε από την ασπίδα του και τη χέτη της περικεφαλαίας του, που είχε απ' τη μια και απ' την άλλη πλευρά ένα φτερό υπέροχο για τη λευκότητά του και το μέγεθός του. Ο παλιός τεχνίτης Ελικόνας, γιατί φαίνεται υπήρχε και νεότερος για να ξεχωρίζει, είχε κατασκευάσει στη Ρόδο και ήταν δώρο της πόλεως των Ροδίων, στον Αλέξανδρο, η χρυσή πόρπη με τις πολύτιμες πέτρες που στόλιζε
το νόμο του Αλεξάνδρου και συγκρατούσε την χλαμίδα του. Μια τέτοια πόρπη, ανάλογης ομορφιάς, φορούσε και ο Οδυσσέας στις μάχες στον Τροϊκό πόλεμο. Αυτή του την είχε τοποθετήσει πάνω-πάνω, αυτή την ολόχρηση πόρπη, το κλειδωτήρι, το είχε τοποθετήσει η Πηνελόπη πάνω-πάνω από τα ενδύματα που είχε υφάνει η ίδια της στην κασέλα του Οδυσσέα για να την φορέσει στο πεδίο της μάχης. Ας δούμε την περιγραφή της στην Οδύσσια του Ομήρου. «Τον Οδυσσέα τον θείο με κόκκινο σγουρό μαντί θυμούμε, διπλόφαρδο, ψηλά του τόκλινε χρυσό το κλειδωτήρι, με δυο θηλίκια, κι είχε επάνω του στολίδι σκαλισμένο, σκύλος, στα δυο του πόδια, παρδαλό κρατούσε λαφομόσκι, που όπως το δάγκανε σπαρτάριζε. Και όλοι θαύμαζαν που ήταν από χρυσάφι, κι όπως έβλεπε στο σκύλο να το πνίγει, το ελαφάκι, και να ταράζει αυτό τα πόδια του, ζητώντας να γλιτώσει. Όταν ο Φιλοπίμην, ο τελευταίος μεγάλος Έλληνας, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ετοίμαζε στρατό στη Μεγαλόπολη, στην Πελοπόννησο, τότε όλοι οι τεχνίτες των μετάλλων έπαιρναν τα αγγεία και τα έλειωναν για να κάνουν με αυτά θώρακες, ασπίδες και περικεφαλαίες. Και οι γυναίκες κεντούσαν πάνω στα ενδύματα των στρατιωτών, κεντήματα με διάφορα σύμβολα και προσάρμοζαν πάνω στις περικεφαλαίες στολίσματα με φτερά και αλογοουρές. Τα εργαστήρια είναι γεμάτα κύλικες και θηρικλίους που τα κομμάτιαζαν και από θώρακες που τους επιχρήσωναν και από ασπίδες και χαλινάρια που τα επαργύρωναν. Οι γυναίκες είχαν στα χέρια τους κράνη με καλοβαμένα φτερά και υπηκούς χιτώνες και καταστόλιστες χλαμίδες. Το θέαμα αυτό που μεγάλωνε το θάρρος και προκαλούσε την ορμητικότητά τους, τους έδινε εξαιρετική τόλμη και προθυμία στους κινδύνους. Γιατί η πολυτέλεια στα στρατιωτικά πράγματα δυναμώνει και υψώνει τη διάνοια. Έτσι παρέστησε και ο Όμηρος τον Αχιλλέα όταν του έβαλαν κοντά του τα καινούργια του όπλα, σαν να αναστατώθηκε που τα έβλεπε και κεγόταν από τον πόθο του πότε να τα χρησιμοποιήσει. Και άγρια, κάτω από τα βλέφαρα, τα μάτια του ξαστράφταν σαν τη φλόγα και του Θεού τα δώρα εχαίρονταν να τα κρατά στα χέρια. Τα όπλα των Πελοποννησίων έγιναν ελαφρά και πειθαρχικά στα σώματα και οι νέοι τα έπαιρναν και τα φορούσαν κατευχαριστημένοι γιατί ήταν όμορφα και λαμπρά και ήθελαν να πολεμήσουν με αυτά και να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς. Η πρώτη στολή με την οποία ντύθηκε ο Αχιλλέας στον Τροϊκό πόλεμο ήταν η στολή του πατέρα του, του Πηλέα, που του την είχαν κάνει δώρο οι θεοί και τα όπλα του ήταν δώρα του Χείρωνα, του κεντάβρου, που μεγάλωσε και τον Πηλέα και τον γιο του τον Αχιλλέα. Όταν ο Πάτροκλος ντύθηκε τη στολή του Αχιλλέα για να τον αντικαταστήσει σαν αρχηγός των Μυρμιδόνων στον Τροϊκό πόλεμο, ο Αχιλλέας τον έντυσε με τα πατρογονικά του στρατιωτικά ενδύματα. Πρώτα του φόρεσε στις κνήμες τις όμορφες περικνημίδες που έδαιναν σφιχτά πάνω στους αστραγάλους με ασημένια θηλίκια.
θώρακα του πέρασε πάνω στο στήθος, διακοσμημένο με άστρα. Σπαθί με ασημένια καρφιά του πέρασε στους ώμους. Ασπίδα χάλκινη κατάβαρη. Κράνος καλοφτιαγμένο του βάλε στο δυνατό κεφάλι, που πάνω του ψηλά ανέμιζε αλογίσια φούντα. Δυο κοντάρια του δώσε που του έρχονταν στο χέρι, αλλά το βαρύ, το μεγάλο, το ασήκωτο κοντάρι του Αχιλλέα δεν το πήρε, γιατί κανένας άλλος αργίτης δεν μπορούσε να το παίξει μέσα στα χέρια του παρά μόνον ο Αχιλλέας. Το φράξινο κοντάρι που έδωσε ο Χείρονας, που από τις κορφές του πηλίου από φραξιά, φρασκομιλιά, το έφτιαξε και το δόρισε στον Πηλέα τον πατέρα του για να σκοτώσει ανδρόκαρδους ήρωες. Στην Μακεδονία, στους τάφους των Λευκαδίων, στον οικογενειακό τάφο του Λύσονος και Καλλικλέους, των ιών του Αριστοφάνου, έχουμε πανοπλίες που φορούσε ο Μακεδονικός στρατός. Για αυτές τις πανοπλίες μας μιλά ο Κόιντος Κούρτιος Ρούφος. Στον Ιδάσπη ποταμό τον Αλέξανδρο τον περίμεναν οι ενισχύσεις που είχαν έρθει τον καιρό εκείνο από την Ελλάδα. 30.000 πεζικάροι, 6.000 υπείς, 25.000 πανοπλίες γερά φτιαγμένες και 100 ταλάντων αξίας φάρμακα. Τα φάρμακα και τις πανοπλίες ο βασιλιάς Αλέξανδρος τα μοίρασε στους πολεμιστές του. Η Κόρινθος και η Κύπρος είναι γνωστές περιοχές της Ελλάδος όπου κατασκευάζονται πανοπλίες και γι' αυτές μαθαίνουμε από τον Πλούταρχο. Για τον πόλεμο είχαν φέρει στο Δημήτριο από την Κύπρο δύο σιδερένιους θώρακες που ο καθένας του ζύγιζε 40 μνές, περίπου 17,5 κιλά. Θέλοντας να δείξει τη δύναμη και την ανθεκτικότητά τους, ο Ζωήλος ο κατασκευαστής τους έδωσε εντολή να αφήσουν το βέλος ενός καταπέλτη από απόσταση 20 βημάτων και εκεί όπου χτύπησε το βέλος, το σίδερο δεν έπαθε τίποτε. Και μόλις που είχε κάποια αμοιχή σαν να έγινε από γραφίδα. Αυτόν τον φορούσε ο ίδιος ο Δημήτριος. Τον άλλον τον φορούσε ο Άλκημος ο Υπηρώτης, ο πιο δυνατός και ο πιο πολεμικός από τους άνδρες που είχε μαζί του, ο οποίος ήταν ο μόνος που φορούσε πανοπλία 2 ταλάντων, δηλαδή 52 κιλών, ενώ οι άλλοι φορούσαν του ενός ταλάντου, δηλαδή βάρους 26 κιλών. Φολιδωτό θώρακα, ο οποίος ήταν μετάλλινος, φορούσε και ο αρχηγός του Ιππικού των Περσών στη μάχη των Πλατεών, ο Μεσίστιος. Για αυτήν την θωράκισή του μας μιλάει ο Ηρόδοτος. Το τέλος της πολύωρης εκείνης μάχης ήταν το εξής. Ενώ το Ιππικό επιτίθετο κατά τμήματα, το άλογο του Μασίστιου, το οποίο προπορευόταν από τα άλλα, χτυπήθηκε με βέλος στο πλευρό, ανορθώθηκε στα μπροστινά του πόδια λόγω του πόνου και έριξε τον Μασίστιο. Αμέσως μόλις έπεσε κάτω, έτρεξαν οι Αθηναίοι και το μεν άλογο το εχμαλώτησαν, τον ίδιο όμως τον Μασίστιο, επειδή αμυνόταν, τον σκότωσαν με πολύ μεγάλη δυσκολία, επειδή ήταν οπλισμένος ως εξής. Εσωτερικά φορούσε λεπιδωτό θώρακα και πάνω από τον θώρακα φορούσε ερυθρό χιτώνα. Τον χτυπούσαν λοιπόν στον θώρακα, αλλά δεν κατάφερναν τίποτε, ώσπου κάποιος αντιλήφθηκε την αιτία, τον χτύπησε τότε στο μάτι και έτσι μόνον έπεσε νεκρός ο Μασίστιος. Οι Αθηναίοι, μας λέει ο Ηρόδοτος, ήταν οι πρώτοι από τους Έλληνες που αντίκρισαν από κοντά τη μυδική στολή. Και η θέα της
ήταν φοβερή και τρομερή. Ας δούμε πώς την περιγράφει ο Ηρόδοτος πριν από τη μάχη του Μαραθώνος. «Οι Αθηναίοι ήταν οι πρώτοι από όλους τους Έλληνες, από ό,τι γνωρίζουμε», λέει ο Ηρόδοτος, «οι οποίοι όρμησαν κατά των βαρβάρων στο Μαραθώνα και πρώτοι αυτοί υπέμειναν τη θέα της Μυδικής στολής και των ανδρών οι οποίοι τη φορούσαν. Έως τότε και το όνομα μόνο των Μύδων προκαλούσε τον φόβο στους Έλληνες». Όταν ο Σόλων, ο Αθηναίος νομοθέτης, άφησε γραπτούς νόμους στους Αθηναίους, αποφάσισε να μην μείνει στην Αθήνα για να δει πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αλλά να ταξιδέψει στην Αίγυπτο, στη Λιδία και σε άλλες μικρασιατικές χώρες, να είναι μακριά από τους Αθηναίους για να μην τον υποχρεώσουν να αλλάξει τους νόμους του. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, ο Σόλωνας επισκέφτηκε και τον Κρίσο και μέχρι να φτάσει να δει τον ίδιο, κάθε έναν λιδό που έβλεπε στην περιοχή του Πακτολού ποταμού, όπου πολλοί ήταν οι πλούσιοι και ο βασιλιάς τους ήταν ο Χρυσός ή ο Κρίσος, του φαινόταν ότι ο καθένας από αυτούς ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς. Λένε πως όταν ο Σόλων πήγε στη Σάρδης, καλεσμένος από τον Κρίσο, έπαθε κάτι παραπλήσιο με τον Στεριανό, που κατέβαινε για πρώτη φορά στη θάλασσα και πως βλέποντας τον ένα ποταμό μετά τον άλλον, νόμιζε κάθε φορά πως ήταν η θάλασσα. Έτσι και ο Σόλων, καθώς διέσχιζε την αυλή του παλατιού και έβλεπε πολλούς από τους αυλικούς στολισμένους με πολυτέλεια να βαδίζουν υπερήφανα ανάμεσα σε πλήθος, ακολούθους και δορυφόρους, νόμιζε τον καθένα τους για τον Κρίσο, ώσπου τον έφεραν μπροστά σε εκείνον, ο οποίος για να παρουσιάζει μεγαλόπρεπο και φανταχτερό θέαμα, φορούσε ό,τι είχε πιο εξαιρετικό, σπάνιο και αξιοζήλευτο, από τα πολύτιμα πετράδια, πολύχρωμα ρούχα και περίτεχνα κοσμήματα. Μόλις στάθηκε μπροστά του ο Σόλων, δεν ξαφνιάστηκε καθόλου. Ούτε είπε τίποτε για όσα έβλεπε από αυτά που περίμενε ο Κρίσος, και μάλιστα ήταν φανερό σε κάθε μυαλωμένο άνθρωπο ότι περιφρονούσε αυτή την ακαλεσθησία και τη φθήνια. Μόλις στάθηκε μπροστά του ο Σόλων, δεν ξαφνιάστηκε καθόλου και ούτε είπε τίποτε για όσα έβλεπε από αυτά για τα οποία περίμενε ο Κρίσος, και μάλιστα ήταν φανερό σε κάθε μυαλωμένο άνθρωπο ότι ο Σόλων περιφρονούσε αυτή την ακαλεσθησία και τη φθήνια. Ο Αριστοφάνης διασώζει μία φράση που μας λέει πώς ήταν ντυμένοι οι Ανατολίτες βασιλείς. Ήταν ντυμένοι, μας λέει, και στολισμένοι σαν τα παγόνια. Αριστοφάνου Σαχαρνής. «Τις ταώσι ταλαζονεύμασιν, ντυμένοι σαν τα αλαζονικά παγόνια». Για τον χιτώνα του Οδυσσέα, πόσο καλοδουλεμένος ήταν, πόσο λεπτός και πόσο αστραφτερός, μας λέει ο Όμηρος στην Οδύσσια, και βεβαίως η Πηνελόπη αναγνωρίζει. Ο Όμηρος περιγράφει τη σπουδαία υφαντική τέχνη της Πηνελόπης. Όταν ο Οδυσσέας παριστάνει ότι είναι κάποιος άλλος και λέει για τα ωραία ενδύματα που φοράει κάποια φορά ο Οδυσσέας και τα θαυμάζουν όλες οι νοικοκυρές σε μία μακρινή χώρα που είδε ο ίδιος του τον Οδυσσέα, η Πηνελόπη αναγνωρίζει τα έργα της. «Θυμούμε εφόριε και ένα λιόφωτο χιτώνα στο κορμί του.
τη γυαλιστή τυφλούδα ως να βλέπες από ξερό κρωμίδι. Τόσο αγανός μαθές σου φάνταζε να λάμπει σαν τον ήλιο. Πολλές νοικοκυρές θωρώντας τον τη χάρη του θαυμάζαν. Στην περιοχή της Ελευσίνας, στα χωράφια τα οποία ήταν αφιερωμένα στην Δήμητρα και στην κόρη, η όργωση γινόταν 3 φορές. Και από το όργωμα αυτό, 3 φορές, προέρχεται το ύφασμα που έχει πάρα πολλούς κόμπους και υφάνσεις. Ονομάζεται μέχρι σήμερα οργάντα ή οργάντζα. Νιόσκαφο παχύ, πλατή χωράφι, με αφράτο χώμα, τριπλογύριστο, πολλοί ζευγάδες μέσα φέρναν τρογύρα τα ζευγάρια τους και οργώναν δόθε κήθε και κάθε που γυρίζαν και έφταναν στου χωραφιού την άκρα. Για την στολή του δαρίου έχουμε περιγραφή από τον Αριανό στην Αλεξάνδρου Ανάβαση. Ο δαρίος φορούσε στο κεφάλι γαλάζια τιάρα με άσπρο και κόκκινο διάδημα, χιτόνα πορφυρό με χρυσές ραβδόσεις και από πάνω από τον χιτόνα μανδύα, τον κάνδι, στολισμένο με πολύτιμους λίθους και 2 κεντητά γεράκια. Στη μέση του φορούσε χρυσή ζώνη και από αυτήν κρεμόταν ένας μικρός σακινάκης, ένα μικρό ξυφίδιο, του οποίου η θήκη ήταν κατασκευασμένη από πολύτιμη πέτρα. Τα ρούχα της Ανατολής ήταν πάρα πολύ πολύτιμα, βαμμένα με πορφύρα και κεντυμένα με χρυσές, βαμβακερές, λινές και μεταξωτές κλωστές. Έναν λινό θώρακα, πάρα πολύ πολύτιμο, έκανε δώρο ο Φαραώ Αμάσιος στη θεά Αθηνά, στη Λίδο, στη Ρόδο. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου Αμάσιος είχε δωρήσει στους Λακεδαιμονίους ένα θώρακα, ο οποίος ήταν απολυνό και είχε υφασμένες πάνω του διάφορες παραστάσεις. Ήταν στολισμένος με χρυσές κλωστές και ξύλινο αέριο, ξύλινο μαλλί, βαμβάκι ή λινό, και ήταν αξιθαύμαστος γιατί κάθε νήμα του, μολονότι ήταν λεπτό, περιείχε 360 νηματίδια, κλωστούλες, που διακρίνονταν πολύ καλά. Τα ενδύματα των Περσών και τα υφάσματα τα οποία ήταν κρεμασμένα στους τοίχους των παλατιών τους ήταν πάρα πολύ πολύτιμα. Όταν ο Αλέξανδρος κατέλαβε μία από τις πρωτεύουσες των Περσών, τα Σούσα, εκεί βρήκε πάρα πολύ πολύτιμα υφάσματα, τα οποία μας περιγράφουν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς που ασχολούνται με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος, όταν κυρίεψε τα Σούσα, μας λέει ο Πλούταρχος, βρήκε στα ανάκτορα 40.000 τάλαντα σε νομίσματα, καθώς και σκεύη που είχαν αμύθιτη πολυτέλεια. Εκεί, όπως λένε, βρήκε και 50.000 τάλαντα πορφύρας από την Ερμιόνη, από την Πελοπόννησο. Βρισκόταν εκεί αποθηκευμένη πριν από 150 χρόνια, αλλά διατηρούσε ακόμα τη φρεσκάδα του χρωματισμού της. Αυτό, όπως λένε, οφειλόταν στο γεγονός ότι τα κόκκινα, όταν τα έβαφαν μέσα στη βαφή, έβαζαν μέλι, ενώ τα λευκά τα έβαφαν με λευκό λάδι. Γιατί και τα λευκά υφάσματα, αν και ήταν εκεί όσα χρόνια ήταν και η πορφύρα, δηλαδή 150 χρόνια, διατηρούσαν τη λάμψη και τη στυλπνότητά τους. Ο Αλέξανδρος, μας λέει ο Πλούταρχος και ο Αριανός, ότι όλα αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα που βρήκε,
τα έστειλε στη μητέρα του και στις αδελφές του. Ενώ αντίθετα, οι στολές που φορούσε ο Αλέξανδρος, όπως μας λέει ο Αριανός, ράφτηκαν από τη μητέρα του και τις αδελφές του. Και όταν ο Αλέξανδρος είπε στις Περσίδες, τη Σισίγαμβρη, την μητέρα του Δαρίου και στις κόρες της, ότι τα ρούχα του είχαν κατασκευαστεί στην Ελλάδα από τις αδελφές του και ότι μπορούσαν και αυτές να ασχολούνται με τέτοια έργα, αυτές γέλασαν γιατί θεώρησαν την εργασία της υφαντικής πολύ ταπεινή. Ο Φιλόστρατος, ο οποίος έφτασε στις περσικές μεγαλοπόλεις, μας περιγράφει για τα υφάσματα που στόλιζαν τους τοίχους, ενώ ο Ηρόδοτος για τέτοια κεντητά υφάσματα μιλάει ότι στόλιζαν τους τοίχους του τυράννου της Σάμου, του Πολυκράτη. Οι ανδρώνες και οι στοές ήταν στολισμένοι με ασίμι, χρυσά υφάσματα και καθαρό χρυσάφι, έτσι που να μοιάζουν ζωγραφιές. Τα στολίδια των πέπλων προέρχονταν από ελληνικούς μύθους, όπως της Ανδρομέδας, της Αμιμόνης και του Ορφέα σε πολλά μέρη. Κάπου μάλιστα έχουν ενυφασμένο και τον Δάτη, καθώς λέει λατή την Άξο από τη θάλασσα και τον Αρταφέρνη που πολιορκεί την Ερέτρια, καθώς επίσης και τις Νίκες που έλεγε πως κέρδισε ο Ξέρξης, δηλαδή την κατοχή της Αθήνας, από τους Μίδους, τις Θερμοπύλες και κάποια άλλα πιο μυδικά θέματα, όπως η αποξήρανση ποταμών, του Σκάμανδρου και του Εχέδωρου, τη ζεύξη των θαλασσών, τη γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και την τομή του Άθο. Για την υφαντική μας μιλάει ο Πλάτωνας στον Γοργία του. Υφαντική, περί των ηματίων εργασίαν τη χάνει. Η υφαντική ασχολείται με την επεξεργασία των ενδυμάτων. Στο παλάτι των Φεάκων, ο βασιλιάς Αλκίνοος έχει 50 υφάντρες, οι οποίες υφαίνουν τα υφάσματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή των ενδυμασιών των νέων των Φεάκων, της Ναυσικάς και της βασίλισσας Αρίτης. Η Ναυσικά και η Αρίτη πλέκουν και υφαίνουν τα ενδύματα των αδελφών της η Ναυσικά και των γιών της η βασίλισσα Αρίτη και ετοιμάζει και τα ενδύματα που πρέπει να προσφέρει στο συμπεθεριό την ώρα του γάμου της. Στο αρχονταρίκι, από το κατόφλι ως μέσα αδιάκοπα γραμμή θρονιά ακουμπούσαν. Στους τοίχους δόθε κήθε και έβλεπες απάνω τους ρηγμένα λεπτά καλόφαντα σκεπάσματα φασμένα από γυναίκες. Οι φάντρες, 50 μέσα στο παλάτι του γυναίκες σκλάβες έχει. Άλλες αλέθουν στους χερόμιλους καρπό χρυσό σαμίλο. Άλλες υφαίνουν για τη ρόκα τους γυρνούνε καθισμένες, καθώς της λεύκας της λιγνόκορμης τα φύλλα δίπλα-δίπλα και απ' τα καλόκρουστα υφασίδια το λάδι αποσταλάζει. Τα λινά υφάσματα τα γνωρίζουν οι αρχαίοι Έλληνες. Το λινό λέγεται καρπασίνη, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, και ο Φιλόστρατος μας λέει ότι τα πρώτα αττικά ενδύματα ήταν λινά και όχι μάλινα όπως αργότερα. Ντύνομαι με γήινο αέριο. Δεν προέρχεται από πρόβατα, αλλά φυτρώνει καθαρό από καθαρά και είναι δώρο της γης και του νερού. Πρόκειται για την οθόνη, δηλαδή το λινό. Οι οθόνες, τα λινά, έμοιαζαν με τον τρίβωνα των αρχαίων
και ιδιαίτερα των κατοίκων της Αττικής. Το βαμβάκι είναι μαλλί που φυτρώνει μόνο του από τη γη και είναι λευκό, όπως των Παμφύλων, όμως των Ινδών είναι πιο μαλακό. Και ο Ηρόδοτος για το βαμβάκι. Η τελευταία προς την Ανατολή από τις κατοικημένες χώρες είναι η Ινδική. Τα άγρια δέντρα παράγουν εκεί μαλλί ως καρπό, το οποίο σε ομορφιά και στερεότητα είναι κατά πολύ ανώτερο από το μαλλί των προβάτων. Και οι Ινδοί κατασκευάζουν τα ενδύματά τους από τα προϊόντα αυτών των δέντρων. Ενώ για το μετάξι μας μιλά ο ψευδοκαλισθένης, ο οποίος μας λέει ότι άχρης σιρικής έφτασε ο Αλέξανδρος, όπου την μέταξα τίκτουσιν. Δηλαδή εκεί που λιώνουν το μετάξι από το κουκούλι για να κάνουν το γυαλιστερό μεταξωτό ύφασμα, το οποίο γνώρισε και ο Αλέξανδρος. Άχρη της σιρικής έφτασεν. Ένθα οι σύρες το μέταξον τίκτουσι. Κακή λιθίνιν στήλιν στήσας επέγραψεν. Αλέξανδρος ο Μακεδόν, βασιλεύς, έφτασα μέχρι τούτου του τόπου. Οι στολές των Περσών ήταν τόσο πολύτιμες που πολλές φορές τις έδιναν δώρο για να τιμήσουν για τις υπηρεσίες τους τα ελληνικά ιερά και Έλληνες κατοίκους περιοχών που είχαν κάνει καλό για τους Πέρσες. Αφού ανέστειλε τις εργασίες της Διόρυγας στο σημερινό Σουέζο Φαραώ Νεκός, στράφηκε προς τις εκστρατείες και κατασκεύασε τριήρης, άλλες μεν για τη Βόρεια Θάλασσα και άλλες για τον Αραβικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτόν η Ολκή είναι μέχρι σήμερα, την εποχή του Ηροδότου, τον 5ο αιώνα π.Χ. καταφανής. Χρησιμοποιούσε τις τριήρης αυτές δεόντος και κατά ξηράν συγκρούστηκε ο Νεκός με τους Συρίους στη Μάγδολο, μάχη της Μεγιδό, βασιλειών 2-23, στην οποία ο Νεκός σκότωσε τον Ιωσία και τους νίκησε και μετά τη μάχη κατέλαβε τη μεγάλη πόλη της Συρίας Κάδητη, ίσως την σημερινή Ιερουσαλήμ. Και τη στολή που φορούσε κατά τους αγώνες αυτούς την έστειλε προς τους βραχίδες των Μιλισσίων ως αφιέρωμα προς τον Θεό Απόλλωνα. Ο Νεκός πέθανε αφού βασίλεψε 16 χρόνια και παρέδωσε την εξουσία στο γιο του Ψάμι. Ο Ξέρξης σε δύο ελληνικές πόλεις έκανε δύο πολύτιμα δώρα. Το ένα κατά την κάθοδό του εναντίον των Ελλήνων και το άλλο όταν επέστρεφε πίσω στην Περσία ηττημένος. Για να ευχαριστήσει τους Ακανθίους, οι οποίοι κατοικούσαν κοντά στην Διόρυγα του Ξέρξη, στη Χερσόνησο του Άθο, για την βοήθειά τους, για την διάνοιξη της Διόρυγας, τους έκανε το εξής πολύτιμο δώρο. Όταν τελικά ο Ξέρξης έφτασε στην Άκανθα, στον Άθο, δήλωσε στους Ακανθίους ότι τους θεωρεί φίλους του και τους δώρισε μία μυδική ενδυμασία, βλέποντας πόσο πρόθυμη ήταν για πόλεμο και αφού πληροφορήθηκε για τη βοήθεια που πρόσφεραν κατά την εξκαφή του ορίγματος, τη Διόρυγα δηλαδή του Άθο ή Διόρυγα του Ξέρξη. Είναι γνωστό ότι ο Ξέρξης κατά την επιστροφή του πήγε στα Άβδυρα, όπου και συνδέθηκε δια της φιλοξενίας με τους κατοίκους και δώρισε σε αυτούς χρυσή ακινάκι, σπαθάκι, ξυφίδιο και χρυσοπήγιλτη τιάρα. Όπως λένε αυτοί οι ίδιοι Αβδυρίτες, αν και εγώ δεν το πιστεύω, λέει ο Ηρόδοτος, εκεί για πρώτη φορά επιστρέφοντας από την Αθήνα
έλυσε τη ζώνη του γιατί αισθάνθηκε ότι βρισκόταν σε ασφάλεια. Μετά τη μάχη του Μαραθώνος, τους εχμαλώτους Πέρσες, όταν τους ξέντησαν και τους έβγαλαν τα πολύτιμά τους ενδύματα, είδαν τα μαλθακά και ασπριδερά τους σώματα, τα οποία κανένας δεν αγόρασε για ανδράποδα, δηλαδή για εχμαλώτους. Οι Αιγινίτες αγόρασαν τις στολές, οι οποίες ήταν χρυσοπίκυλτες. Στολές επίσης των Περσών εντυπωσίασαν τον Αγισίλαο, τον βασιλιά της Σπάρτης. Ενώ ο Κίμωνας έκανε το μεγαλύτερό του στρατήγημα, μη κρατώντας τις στολές των Περσών εχμαλώτων, αλλά τους Πέρσες εχμαλώτους. Για να δούμε τι μας λέει ο Πλούταρχος στους βίους του Αγισιλάου και του Κίμωνος. Όταν ο Αγισίλαος διέταξε να γδίσουν τους εχμαλώτους και να τους πουλήσουν, βρέθηκαν μεν πολλοί αγοραστές για τα ρούχα τους, ενώ τα σώματά τους όταν γυμνώνονταν και τα έβλεπαν άσπρα και εντελώς απαλά από μαλθακότητα, τα περιγελούσαν σαν άχρηστα και που δεν άξιζαν τίποτε. Τότε ήρθε σε αυτούς ο Αγισίλαος και τους είπε: «Αυτοί είναι οι άνθρωποι που εσείς πολεμάτε. Και να γιατί πολεμάτε». Ο Κίμων διηγήθηκε ένα από τα στρατηγήματά του σαν το πιο σοφό απ' όλα. Όταν οι σύμμαχοι πήραν πολλούς βαρβάρους εχμαλώτους από τη Συστό και το Βυζάντιο και τους έδωσαν στον Κίμωνα για να τους μοιράσει, εκείνος έβαλε χωριστά τους ανθρώπους και χωριστά τον οπλισμό τους. Οι σύμμαχοι βέβαια τον κατηγόρησαν ότι η διανομή ήταν άνηση. Εκείνος όμως τους είπε να πάρουν όποια μερίδα και ότι οι Αθηναίοι θα αρκεστούν σε ό,τι θα τους αφήσουν. Ο Ιερόφυτος λοιπόν, ο Σάμιος, τους συμβούλευσε να διαλέξουν τα πράγματα των Περσών καλύτερα παρά τους ίδιους τους Πέρσες. Και έτσι αυτοί πήραν τον οπλισμό και άφησαν στους Αθηναίους τους εχμαλώτους. Τότε έφυγε ο Κίμων, αφού φάνηκε γελίος μοιραστής, γιατί ενώ οι σύμμαχοι έπαιρναν χρυσά σκουλαρίκια και βραχιόλια και περιδέρεα, οι Αθηναίοι έπαιρναν γυμνά σώματα τελείως ακατάλληλα για δουλειά. Έπειτα όμως από λίγο καιρό, οι φίλοι και οι συγγενείς των εχμαλώτων κατέβηκαν από τη Φρυγία και τη Λυδία και έφερναν πολλά χρήματα σαν λίτρα για τον καθένα από τους εχμαλώτους. Και έτσι ο Κίμων προμήθευσε στα πλοία τρόφιμα για 4 μήνες και ακόμα έμεινε στην πόλη μεγάλο περίσσευμα χρυσού από τα λίτρα. Ο Μάρκος Κάτων επέβαλε στους Ρωμαίους φόρο πολυτελείας για τα ενδύματα. Ο Κάτων για την περικοπή της πολυτέλειας επέβαλε το δεκαπλάσιο της αξίας των φορεμάτων, των οχημάτων, των γυναικείων στολισμών και των οικιακών συσκευών, όσα κοστίζανε παραπάνω από 1.500 δραχμές, επειδή ήθελε με τις μεγαλύτερες τιμές να εισπράττονται και μεγαλύτεροι φόροι για το δημόσιο. Έβαλε και φόρο 3 χαλκούς στους χείλους για να παραιτηθούν από την πολυτέλεια, επειδή θα βαριότανε τους φόρους και θα έβλεπαν τους απλούς και λιτούς ανθρώπους με ίση περιουσία να πληρώνουν λιγότερα στο δημόσιο ταμείο. Αγανακτούσαν λοιπόν εναντίον του όσοι εξαιτίας της τρυφυλότητάς τους ήταν υποχρεωμένοι να εισφέρουν στο δημόσιο, και το ίδιο οργίζονταν εκείνοι που ήταν αναγκασμένοι λόγω φόρων να παραιτηθούν από την τρυφυλή ζωή τους, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν πως τους αφαιρούν τα πλούτη όταν δεν τους αφήνουν να τα επιδείξουν. Και την επίδειξη την κάνουν με τα περιτά και όχι με τα αναγκαία. Ο Αρίστανδρος ο Τελμισεύς, ο αρχιερέας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καβάλα στο άλογό του ήταν
δίπλα στον μεγάλο βασιλιά στις μάχες. Ας δούμε μία εικόνα από την περιγραφή του Πλουτάρχου. Ο Μάντης Αρίσθανδρος, καβάλας το άλογό του, έστεκε δίπλα στον Αλέξανδρο. Φορούσε λευκή χλαμίδα και χρυσό στεφάνι στο κεφάλι του. Έδειχνε ίσια πάνω από το κεφάλι του Αλεξάνδρου ένα ναϊτό που πετούσε και με το πέταγμά του τον οδηγούσε κατευθείαν εναντίον των εχθρών. Όσοι το έβλεπαν, η καρδιά τους γέμιζε με θάρρος. Οι άντρες φορούν στο χορό τα ρούχα του χορού. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια μας περιγράφει τους χορευτές στη χώρα των Φεάκων που φορούν νεοπλημμένα, καθαρά, ενδύματα, τα οποία λάμπουν όταν κάνουν διάφορες χορευτικές φιγούρες. Άγουροι εκεί και ακριβογόραστες παρθένες είχαν στήσει χορό και ο ένας του άλλου εκρατούσε πας τον αρμό τα χέρια. Λινό αγανό φορούσαν όλες τους. Καλόφαντους εκείνοι χιτώνες, απαλά που εγιάλιζαν με λάδι ποτισμένοι. Φορούσαν όλες ανθοστέφανα στην κεφαλή και εκείνοι χρυσά μαχαίρια που ανακρέμονταν από λουριά ασημένια. Κι αυτοί γυρεύουν όλοι νιόπλητα σκουτιά καθώς κινούνε για χορό. Τραγική σκευή είναι τα ενδύματα των ηθοποιών στο θέατρο. Ο Φιλόστρατος διασώζει τις ενδυμασίες που φόρεσε στους ηθοποιούς του ο Αισχύλος, τον οποίο θεωρεί και τον πιο σπουδαίο τραγικό ποιητή. Ο Αισχύλος φρόντισε ώστε η ενδυμασία και τα προσωπία να μοιάζουν με την μορφή των ηρώων και ανέβασε τους υποκριτές σε εξέδρα, ώστε να μοιάζουν στο ανάστημα με εκείνους που παράστεναν. Ήταν ακόμη ο πρώτος που στόλισε τις θεατρικές ενδυμασίες, ώστε να δημιουργούν στους θεατές εντύπωση και τις ηρωίδες που παριστάνονταν. Ο Αισχύλος φρόντισε ώστε η ενδυμασία και τα προσωπία να μοιάζουν με τη μορφή των ηρώων και ανέβασε τους υποκριτές σε εξέδρα ώστε να μοιάζουν στο ανάστημα με εκείνους. Ήταν ακόμα ο πρώτος που στόλισε τις θεατρικές ενδυμασίες ώστε να δημιουργούν στους θεατές εντύπωση ανάλογη με τους ήρωες και τις ηρωίδες που παριστάνονταν. Για όλα αυτά, οι Αθηναίοι τον θεωρούσαν πατέρα της τραγωδίας. Όταν ο Δικαιόπολης επισκέπτεται, σύμφωνα με τον Αριστοφάνη, το σπίτι του Ευρυπίδη, τον βλέπει ξαπλωμένο κάτω στη γη, μέσα στα χώματα της αυλής, με φτωχικά ρούχα. Και τότε καταλαβαίνει ότι θέλει να φτάσει κοντά στον ήρωα που θέλει να παραστήσει με τον ρόλο του. Αναβάδιν ποιείς, εξών καταβάδιν, ξαπλωτός κάθεσαι και γράφεις, και όχι στα ίσια. Ούκ εκτός χολούς ποιείς, γι' αυτό τους κάνεις κουτσούς, ατάρτη ταράκι, εκ τραγωδίας έχεις, αισθήτα ελεηνίν και ελεηνά φορέματα. Αισθήτα ελεηνίν και ελεηνά φορέματα. Ούκ ετός πτωχούς ποιείς, έτσι εξηγείται γιατί τους κάνεις φτωχούς. Τα δώρα στο συμπεθεριό πρέπει να είναι ρούχα, καλοϊφασμένα και καλοπλημμένα. Ζυγώνει ο γάμος σου ναυσικά, και θα έπρεπε να βάλεις τα καλά σου δώρα κι άλλα να δώσεις στους συμπέθερους που θα'ρθουν να σε πάρουν. Με αυτά μα θες θα βγάλεις όνομα καλό στον κόσμο γύρω. Να αναγαλιάσουν ο πατέρα σου και η σεβαστή σου μάνα. Τα ενδύματα
δίνονται δωρεάν στους φτωχούς από τον πολιτικό κείμωνα για να προσετεριστεί την ψήφο τους και να τους κάνει ενεργούς πολίτες, τους δίνει όχι μόνο ενδύματα, αλλά και ελεημοσύνη δια των χειρών πλουσίων οπαδών του στην αγορά της Αθήνας. Ο Αλέξανδρος, βλέποντας το θλιβερό θέαμα των 4.000 Ελλήνων εχμαλώτων από τις διάφορες επιδρομές των Περσών, τους ζήτησε να του επιτρέψουν να τους δώσει το μέσον για να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα. Αυτοί όμως δεν θέλησαν να περιφέρουν την πίκρα του κορμιού τους στην πατρίδα και στους συγγενείς τους. Έπρεπε να μείνουν στην Περσέπολη και να ανέχονται ο ένας την μορφή του άλλου, όπου στους περισσότερους μόνον τον λόγο είχαν αφήσει οι Πέρσες. Τους είχαν χαρακώσει τα πρόσωπα, τους είχαν στιγματίσει τα σώματα, τους είχαν κόψει τα μέλη, να μην μπορούν να περπατούν, να κινούνται, να δείχνουν. Ο Αλέξανδρος τότε σε αυτούς έδωσε από ένα ζευγάρι ζώων, έδωσε σπόρους για να καλλιεργήσουν γη, έβγαλε νόμους στην Περσέπολη να μην τους πειράζει κανείς, να μην τους κοροϊδεύει, και από 5 στολές έδωσε στον καθέναν τους. Ο Αλέξανδρος θεωρούσε μαγικό ένα από τα ενδύματα του, τη χλαμίδα του. Με αυτή η οποία μοσχοβολούσε με το άρωμα του σώματός του, το άρωμα του στόματός του, τη θάσευσε τον Βουκεφάλα. Και ο Αλέξανδρος με τη χλαμίδα του, απλώνοντάς την κατά γης, έδωσε το σχήμα της πόλεως που θα έφερε αιώνια το όνομά του, της Αλεξάνδρειας. Και με αυτήν την άπλωσε και σκέπασε το σώμα του εχθρού του, του βασιλιά Δαρίου, όταν εκείνος έπεσε όχι στον πόλεμο, αλλά από τον Βύσσο, τον φίλο του, τον αρχηγό στρατού του, που τον σκότωσε στα πέρατα της Ασίας, μακριά από τον πόλεμο, για να του πάρει το βασίλειό του. Ο Αλέξανδρος στην Όπη, σε μια πόλη κυνηγότοπο της Ασίας, μιλά για τον πατέρα του, που πήρε τους Μακεδόνες που φορούσαν δέρματα και τους έδωσε να φορέσουν την πτυχωτή, την φουστανέλα. Τους έκανε γενναίους και δυνατούς να μην φοβούνται τους εχθρούς τους και να γίνουν αξιοζήλευτοι στην περιοχή με τη μεγάλη δύναμη και υπεροχή τους. Ο Αλέξανδρος όμως στην Περσέπολη φόρεσε την περσική στολή, γιατί είπε ότι για να τη θασεύσεις τα άγρια ζώα πρέπει να τους μοιάσεις για να τα παγιδεύσεις. Και όταν ζήσεις μαζί τους θα πρέπει να μοιάζεις με αυτά για να τους χρησιμοποιήσεις στον κοινό σκοπό, σε κοινό στρατό που αναμίχθηκε στον κρατήρα, στο Αγγείο, όπως το Ίδωρ και ο Ίνος, για να κάνουν κοινές οικογένειες και κοινή πολιτεία για καινούριους εχθρούς, όπου ο Αλέξανδρος μετά τους περσικούς πολέμους ετοιμάζεται με τα κόκκινα καράβια του να κατακτήσει νέους τόπους και να γίνει ένας νέος Οδυσσέας. Κυρίες, κύριοι και παιδιά, το ένδυμα μας προφυλάσσει από τις καιρικές συνθήκες είναι αυτό το οποίο μας προστατεύει από τις εχθρικές επιθέσεις
αλλά στον πόλεμο ο άνδρας με το ένδυμά του δείχνει την υπεροχή του απέναντι στον εχθρό του και δείχνει τη θαλπορή σε αυτόν ο οποίος συντάσσεται μαζί του για έναν καινούριο κοινό σκοπό.